Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε για το τρίτο και τελευταίο ζωντανό. Γρήγορα, όλα το ένα πίσω από το άλλο. Είχαμε ένα πρώτο ζωντανό στις 10 με το Γιάννη τον Κουντούρη, το οποίο έχει κατέβει. Μιλήσαμε για τη σημαία που υψώθηκε σε πανεπιστήμιο και τον τρίτο Νάτο Σολομόντα, σε πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε πολλά ο Γιάννης, ήταν αποκαλυπτική εκπομπή. Έχει κατέβει και θα βγει σε λίγο στο Rumble. Ξέρετε, εσείς οι συνοδοιπόροι το έχετε μάθει πλέον. Όσοι δεν το κατάλαβαν ή δεν έχουν βρει την πλατφόρμα, μπορούν να ρωτήσουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τους κατατοπίσουμε. Οι περισσότεροι όμως γνωρίζετε ότι όσες εκπομπές δεν μένουν εδώ, δηλαδή γίνονται και μετά δεν μπορείτε να τις βρείτε ή φαίνεται ότι δεν υπάρχουν, βγαίνουν στο Rumble. Το γνωρίζετε οι περισσότεροι, πλέον το έχετε βρει. Rumble, Bill Bandidis, εκεί βγαίνουν οι εκπομπές που δεν μένουν εδώ. Λοιπόν, επίσης να πω καλή Ανάσταση σε όλους, καλό Πάσχα, να είστε καλά, υγεία εύχομαι, ό,τι καλύτερο. Και θα έχουμε τώρα το θάνατο Αναστασίου, όπως μας περίμενε ο Θάνος, καθυστερήσαμε αρκετά, γιατί ξεπεράσαμε τον χρόνο λίγο με τον Γιάννη και το δεύτερο ζωντανό για τις έξυπνες πόλεις. Θα μιλήσουμε για την Ανάσταση, για το Πάσχα γενικότερα, θα τα δούμε όλα με τον Θάνο, φόλης της ύλης. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Θάνο, καλησπέρα, καλή Ανάσταση εύχομαι, ό,τι καλύτερο. Βασίλη, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλή Ανάσταση με υγεία στις ψυχές μας και στην πατρίδα μας. Έτσι. Θάνο, είναι πολύ σημαντικό νομίζω κάποιος να βιώσει αυτή την πνευματικότητα της εβδομάδος με αποκορύφημα την αυριανή Ανάσταση. Είναι σημαντικό πραγματικά έτσι να ερχόμαστε αυτή τη εβδομάδα σε συλλογισμό. Mm-hmm. Δηλαδή να μην έτσι πηγαίνουν απλά εκκλησία για να πάμε, επειδή έτσι ήθιστε για τους τύπους, ναι, αλλά να ψαχθούμε λίγο να αγγίξουμε την ουσία. Mm-hmm. Αυτό βασικά, πιστεύω. Μου έκανε εντύπωση, είχα να το δω καιρό, που στον επιτάφιο που πήγα, το έκανα και εγώ βασικά, περνάς κάτω από τον επιτάφιο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ή είδα σήμερα ξανά, γιατί το συζητούσα χθες και με τον καλεσμένο μας, ο ιερέας όταν γύρισε, έγινε η περιφορά του επιταφείου, χτύπησε την πόρτα. Έχει σχέση αυτό με τον Χριστό που κατεβαίνει στον Άδη, έτσι, τις τρεις αυτές οι μέρες που είναι στον τάφο, για να αναστηθεί μετά. Και το περίεργο είναι πως προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ή των Σιβυλών περιέγραψαν αιώνες πριν ότι θα γίνει, η προφητεία του Δανιήλ από την Παλαιά Διαθήκη που περιγράφει τα πάντα, ακόμη και πώς θα σταυρωθεί το μπροφυρό χιτώνα του Χριστού, το ακάνθινο στεφάνι. Οι άθεοι ή εκείνοι που δεν πιστεύουν λένε ότι όλα αυτά είναι απάτες των χριστιανών, τα γράψαν μεταγενέστερα. Είναι έτσι όμως? Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι έτσι, γιατί τόσα χρόνια που τα ερευνούμε αυτά, κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι λες και όντως κάποιοι φωτίστηκαν από μια πηγή σοφίας και διείδαν πράγματα. Τι λες, Τάνο? Είναι κάποιοι άγιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό πνευματικό επίπεδο, έχουν το προνόμιο να λαμβάνουν φως απευθείας από το Άγιο Πνεύμα και να μεταφέρουν κάποια πράγματα τα οποία θα λάβουν χώρα σε μέλλοντα χρόνο και προς δόξα του Αγίου Τραδικού Θεού όταν αυτά θα πραγματοποιηθούν, αλλά και για να προετοιμάσουν τους ανθρώπους ούτως ώστε να προφυλαχτούν, να μετανοήσουν. Δηλαδή, τι σημαίνει μετάνοια? Αλλάζω το νου, δηλαδή αλλάζω τρόπο σκέψης. Αρχίζω και σκέφτομαι διαφορετικά, δηλαδή. Ναι. Το σημαίνει μετάνοια. Αρχίζω και σκέφτομαι διαφορετικά ως προς το πώς θα σώσω την ψυχή μου, δηλαδή θα αφιερωθώ περισσότερο στο πνευματικό κομμάτι παρά στον κόσμο της ύλης. Mm-hmm. Δηλαδή να μην με αποσπάει η ενασχόλησή μου με τον κόσμο των υλικών αγαθών τόσο πολύ ώστε να μην μπορώ καθόλου έτσι να ασχοληθώ με το πνευματικό κομμάτι. Αυτό σημαίνει μετάνοια, έτσι μια μεταστροφή ας πούμε του νου με κατεύθυνση του πνεύμα. Mm-hmm. Οπότε πολλές εκ των προφητιών έχουν δοθεί σε ανθρώπους υψηλού πνεύματος, ανθρώπους ως παραχώρηση από το Άγιο Πνεύμα για να ειδοποιηθούν και οι υπόλοιποι, οι πιο χαμηλοί πνευματικά, δηλαδή εμείς.
Αυτό πιστεύω, Βασίλειο, ότι συμβαίνει. Ναι. Πάντως το περίεργο είναι να μελετήσει κανείς, γιατί έχω κάνει πολλές εκπομπές στο παρελθόν, τις αρχαίες Σίβυλες, οι οποίες ήταν ιέριες του Απόλλωνα από την αρχαία Ελλάδα. Και λίγοι χριστιανοί μιλάνε για τις Σίβυλες, λίγοι γνωρίζουν πραγματικά το θέμα των Σίβυλων και λίγοι κατέχουν τη γνώση περί των Σίβυλων, γιατί οι περισσότεροι τα μπερδεύουν και τα θεωρούν όλα αυτά ότι είναι του κακού, ας πούμε, καμιά σχέση. Οι Σίβυλες είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην έρευνα για κάποιον που θέλει να διερευνήσει την αλήθεια. Και είναι περίεργο πώς, για παράδειγμα, στο λόγο των Σιβηλών, στον προφητικό τους λόγο, θα δεις περί των τελευταίων σημείων πριν τη Δευτέρα Παρουσία, ας πούμε, ότι θα υπάρξει μια αναταραχή, λένε, στα κοσμικά και στα ουράνια και μια διασάλευση, και θα δεις τα ίδια και στον Αποκάλυψη του Ιωάννη. Θα δεις επίσης πιο σημαντικό ακόμη, το ίδιο σε σχέση με το στίγμα, το χάραγμα του Αντιχρίστου που έχει σχέση με το 666, το τσιπ και τα σχετικά, θα το δεις και στον Ιωάννη. Εδώ λοιπόν δύο είναι τα τεινά. Ή υπάρχει μια απάτη των χριστιανών, των ιδρυτών των θρησκειών που τα κάναν μαγαζιά για να κονομάνε και μετά από καιρό τα βάλαν αυτά όλα εμβόλυμα για να κοροϊδέψουν τον κοσμάκι και να τον εκμεταλλευτούν. Ή το δεύτερο ενδεχόμενο, ότι ναι, μεν μπορεί να ισχύουν όλα αυτά. Η εκμετάλλευση, εννοείται, οι άνθρωποι πάντοτε είχαν κακό κείμενα να επιδείξουν, δυστυχώς, και εκμετάλλευση πραγμάτων και ιδεών και αξιών. Αλλά το δεύτερο ενδεχόμενο είναι μια πηγή σοφίας, όπως είπες, το Άγιο Πνεύμα, κάτι εκεί έξω, φώτισε συγκεκριμένους και γι' αυτό υπάρχουν ομοιότητες σε αυτά που έχουν πει. Εντάξει, στο όνομα του Χριστού, Βασίλη, έχουν γίνει εγκλήματα. Ναι. Το όνομα του Χριστού. Κάποιοι δηλαδή επικαλέστηκαν τον Χριστό, να θυμηθούν τις αυροφορίες, για να πάρουν το χρυσό, ας πούμε, των Αγίων Τόπων και έκανε θρησκευτικούς πολέμους. Δηλαδή, στο όνομα του Χριστού γίνανε εγκλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει ο Χριστός για τη συμπεριφορά κάποιων. Ναι. Η οποία αυτή η συμπεριφορά κάποιων συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ας πούμε. Ο Χριστός ήταν ο Χριστός, ήταν ο φέρον το χρήσμα, ο εκλεπτός δηλαδή. Οι Σίβυλες είχαν προφητεύσει την έλευση του Χριστού. Φυσικά και υπήρχε πολύ υψηλή πνευματικότητα στην αρχαία Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Πολύ υψηλή πνευματικά άνθρωποι. Έτσι λοιπόν και οι Σίβυλες είχαν προφητεύσει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι καπηλεύονται το όνομα του Χριστού για προσωπικούς τους λόγους, σίγουρα γι' αυτό δεν ευθύνεται ο Χριστός. Ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα του. 666 βουρδουλιές έφαγε εκεί πέρα που τον είχαν δέσει οι Ρωμαίοι. Μάλιστα, πιστεύω ότι το έργο που αποτυπώνει ανάγλυφα το τι τράβηξε ο Χριστός είναι τα πάτη του Χριστού με τον Μέλ Γκίψον. Ναι. Όπου δείχνει πραγματικά τα εργαλεία που είχαν οι Ρωμαίοι, που κάποια εξ αυτών ήταν πάρα πολύ μητερά μπροστά, γιατί είχαν οπλές από ζώα. Οπότε αντιλαμβανόμεθα πόσο σκληρά και πόσο μητερά ήταν σε τέτοιο σημείο που του βγάζαν τη σάρκα όλοι. 666 μαστιγώματα έφαγε ο Χριστός. Με το αίμα του, το δίκαιο αίμα του, πλήρωσε τα λίτρα της ελευθερίας μας. Από τον εικονικό κόσμο, τον οποίο ζούμε εμείς, και μας άνοιξε μια πύλη στο φως. Μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι τα χρόνια που ήρθε ο Χριστός, η ανθρωπότητα περνούσε μέσα από ένα σκοτεινό τούνελ τότε. Είχε γίνει τότε η παγκοσμιοποίηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που διαδέχθηκε την παγκοσμιοποίηση της Βαβυλώνας, που ήθελε να κάνει τότε, να κάνουν οι Πέρσες και ο Ξέρξης. Έγινε μια μεγάλη παγκοσμιοποίηση που κράτησε κάποιους αιώνες από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπου η ζωή του δεν κόστησε τίποτα, η ζωή των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν δικαιώματα, υπήρχαν σκλάβοι. Υπήρχαν πολύ πλούσιοι και πάρα πολύ φτωχοί. Υπήρχε έτσι μια δυσαρμονία στην ανθρωπότητα και ένα σκοτάδι. Και όταν ήρθε ο Χριστός και είπε ότι θα έπρεπε να έχετε όλοι τα ίδια, ο Χριστός έκανε μια μεγάλη επανάσταση τότε, η οποία φυσικά δεν άρεσε στο κατεστημένο το γήινο, και
τον εκτέλεσαν με τον σκληρό τρόπο που τον εκτέλεσαν για παραδειγματισμό. Δεν ξέραν όμως ότι είναι γιος του Θεού. Δεν το γνωρίζανε. Γιατί όλοι αυτοί, ας πούμε, πίστευαν αλλού. Κάναν θυσίες, θυσίαζαν ζώα, θυσίαζαν ανθρώπους. Γενικά είχε πάρα πολύ αίμα η ιστορία τότε. Ο Χριστός ήρθε για να φέρει ειρήνη και να κηρύξει την ελευθερία. Ήταν η ελευθερία είναι το αυτεξούσιο, το δώρο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και το οποίο κανένας δεν έχει δικαίωμα να το αφαιρεί. Ο Χριστός ήρθε να κηρύξει, να κάνει κήρυγμα λοιπόν για αγάπη και ελευθερία. Στην ουσία με το κήρυγμά του κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν τεράστιοι στρατοί που χτυπούσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Να θυμηθούμε τον Καρχιδόνιο Ανίβα, ο οποίος έφτασε σε σημείο να φτάσει έξω από τη Ρώμη και τελικά δεν κατάφερε να καταλύσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Χριστός όμως κατάφερε με το κήρυγμά του να διαλύσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό κατάφερε ο Χριστιανισμός. Που τότε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η πιο αδυσόπιτη, σκληρή αυτοκρατορία και είχε βυθίσει όλο τον κόσμο στο απόλυτο σκοτάδι. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη, Βασίλη, με την έλευση του Χριστού. Και φυσικά ήταν η παρέμβαση του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία, η οποία η ανθρωπότητα τότε είχε εκπέσει στο απόλυτο σκοτάδι. Νομίζω ότι πάλι τώρα έχουμε φτάσει κάποια χρόνια που η ανθρωπότητα πλησιάζει πάλι στο απόλυτο σκοτάδι. Είναι νομοτέλεια να υπάρξει μια άλλη παρέμβαση πάλι του Θεού. Βέβαια, θεωρώ με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά θα γίνει παρέμβαση του Θεού. Ο Θεός, Βασίλη, ξέρεις, έχει πάρα πολλούς τρόπους όταν χρειάζεται να παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και να την κατευθύνει εκεί που πρέπει να κατευθυνθεί. Έχει πάρα πολλούς τρόπους ο Θεός. Απλά έχει και τεράστια υπομονή, μας υπομένει όλους μας και έτσι ελπίζει και αυτός στη μετάνοιά μας. Έτσι επιδιώκει όσο το δυνατόν περισσότεροι να μετανοήσουν και να οδηγηθούν στο φως. Ναι. Κάτι άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση τόσα χρόνια είναι εκείνη η επιστολή που κάποιοι είχαν πει ότι είναι απάτη του Πούπλιου Λέντουλου Λεντούλου, που ήταν ένας έπαρχος Ρωμαίος, και έστειλε μια επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, στον Κέσαρα και περιέγραφε πως είναι ο Χριστός. Μιλάει για μέχρι και για την κόμη του, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Είναι ένα από τα επίμαχα σημεία σε σχέση με τη διερεύνηση για την ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού επίσης, αυτή η επιστολή που χρόνια τώρα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που τη θεωρούν πλαστή ή χωάξ, ενώ υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι δεν είναι πλαστή, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια η επιστολή αυτή του Ρωμαίου επάρχου. Ναι, δεν γνωρίζω, Βασίλη, αν είναι αληθινή ή αν είναι πλαστή, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Φαίνεται ότι είναι αληθινή πάντως. Φαίνεται ότι είναι αληθινή. Φαίνεται ότι είναι αληθινή. Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Αυτό που γνωρίζουν είναι ότι όταν αναστήθηκε ο Χριστός, επειδή οι Ρωμαίοι δεν τον πίστευαν και πίστευαν ότι είχε κλαπεί το σώμα του, πήγε η Αγία Μαγδαληνή. Η Αγία Μαγδαληνή πήγε στον τον Πιλάτο. Ναι. Τον έπαχο των Ρωμαίων. Και είχαν μια φιλονικία για το αν αναστήθηκε ο Χριστός ή όχι. Και τότε υπήρχε ένα καλάθι με αυγά εκεί πέρα, στο δωμάτιο του Πιλάτου. Και πήρε δύο αυγά η Μαγδαληνή και του λέει, θα σου χτυπήσω το αυγό, του λέει, και αν τυχόν γίνει κόκκινο, σημαίνει ότι ο Χριστός αναστήθηκε, του λέει. Συμφώνησε ο Πιλάτος και όντως η Αγία Μαγδαληνή του χτύπησε το αυγό και το αυγό αμέσως κοκκίνησε. Αυτός είναι ένας ο λόγος που βάφουμε τα αυγά κόκκινα το Πάσχα. Και ο άλλος ο λόγος είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε για να πληρωθούν τα λύτρα
της διαφυγής μας από τον, από τον κόσμο, αυτόν τον εικονικό στον οποίο ζούμε, Βασίλη. Ναι. Αυτή την ιστορία δεν την ξέρω πολύ με την Αγία Μαγδαληνή. Επίσης, κάτι πολύ σπουδαίο είναι αυτό που λένε για την ιστορία του Λαζάρου, του αναστημένου Λαζάρου, ο οποίος πήγε στην Κύπρο, λένε μετά. Δεν μίλησε ποτέ στη ζωή του ξανά. Επίσης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς τι απέγιναν, λένε, αυτοί που συμμετείχαν στη Σταύρωση, όπως ο Άννας, ο Καϊάφας και άλλοι. Κάποιοι μιλάνε ότι κάποιος από αυτούς, δεν θυμάμαι ποιος τώρα, πέρασε από την Κρήτη. Ένας άλλος, λένε, ήταν κάπου στην Ιταλία και την ώρα που κάποιος Ρωμαίος έκανε, κυνηγούσε εκεί με το τόξο του, του συνέβη κάτι πολύ περίεργο. Και λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που ψάχνουν όλα αυτά τα επιμέρους. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό που διηγούνται ιστορικοί και άλλων εθνικοτήτων την ώρα της Σταύρωσης, που σχίστηκε ο ναός στη μέση, όπως μας δίνουν και στα έργα και στη σειρά, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ότι σκοτίνιασε ο ουρανός. Τα διηγούνται, όπως έχουν καταγράψει ιστορικοί Έλληνες, τα διηγούνται και άλλων εθνικοτήτων, ότι συνέβησαν ως φαινόμενα στη Σταύρωση. Αλλά ακόμη περισσότερο, τι απέγιναν πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με όλα αυτά τα βιβλικά, ευαγγελικά, αυτά τα οποία σου προκαλούν δέος. Ο Λάζαρος που αναστήθηκε, λένε, πήγε στην Κύπρο. Οι άλλοι που είπα. Τι απέγιναν όλοι αυτοί. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Ναι, βέβαια, υπάρχουν πολλές ιστορίες και για τους 12 Απόστολους, πώς εξελίχθηκε η ζωή τους στην πορεία, αλλά υπάρχουν και κάποιες έτσι συγκλονιστικές ιστορίες των ηθοποιών που υποδίθηκαν τον Χριστό, Βασίλη. Ναι. Και του ηθοποιού αυτού που υποδίθηκε τον Χριστό στον Ιησού της Ναζαρέτ, αλλά και τον ηθοποιό που υποδίθηκε τον Χριστό στην πλέον έτσι σκληρή ταινία αναφορικά με τα πάθη του Χριστού, αλλά και στην πλέον ακριβής ταινία όσον αφορά την αποτύπωση του τι πέρασε ο Χριστός. Ήταν η ταινία «Τα πάθη του Χριστού» με τον Μέλ Γκίψον. Ο Μέλ Γκίψον τότε πρότεινε στον Τζιμ Καβίεζελ, ο οποίος ήταν αυτός που έπαιξε που υποδίθηκε τον Χριστό, να αναλάβει το ρόλο του Ιησού στην ταινία. Τον προειδοποίησε όμως ότι θα ήταν ένας πολύ δύσκολος ρόλος και ότι αν τον δεχόταν τελικά θα τον περιθωριοποιούσε ως ηθοποιό το Hollywood μετά στην πορεία. Τότε ο συγγνώμης ηθοποιός, ο Τζιμ Καβίεζελ, του ζήτησε μια μέρα για να το σκεφτεί. Τι του απάντησε του Μέλ Γκίψον, ξέρεις? Του είπε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την ταινία, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Γιατί μόλις συνειδητοποίησα, του λέει, ότι είμαι 33 χρονών, ο Χριστός σταυρώθηκε στα 33 του, και το μικρό μου όνομα, λέει, αρχίζει με τα ίδια αρχικά με το δικό του. G, J και C. Jesus Christ, Jim Caviezel. Δηλαδή ήταν τα σημάδια τότε ο ηθοποιός και συγκλονίστηκε. Mm-hmm. Στο πλατό πάνω έχασε 23 κιλά. Το χτύπησε κεραυνός. Χτυπήθηκε με το μαστίγιο δύο φορές κατά λάθος. Ναι, αυτό το είχε πει σε συνέντευξή του όντως. Που το άφησε πληγή 35 εκατοστά το μαστίγιο κατά λάθος. Εξάρθως στον νόμο του, έπαθε πνευμονία και υποθερμία, αφού στάθηκε στο σταυρό γυμνός για ώρες συνεχόμενες. Το σώμα του ήταν τόσο εξαντλημένο που χρειάστηκε να κάνει δύο χειρουργικές επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς όταν τελειώσαν τα γυρίσματα. Τι να πούμε τώρα, Βασίλη, συγκλονιστικά όλα αυτά. Συγκλονιστικά όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, όποιος καθίσει και τα σκεφτεί λίγο, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή όλα αυτά είναι τυχαία. Επίσης, κάτι σπουδαίο είναι αυτό που μαρτυράται για τους Έλληνες όταν πήγαν να δουν τον Χριστό, ως ένα κομμάτι του Ευαγγελίου, τέλος πάντων, ως ένα απόκριφο κείμενο που αποδίδεται στον Ιωάννη, αν δεν κάνω λάθος, και είναι στο Βατικανό, όπως η έρευνα των τελευταίων δεκαετιών λέει, και είχαν ασχοληθεί με αυτό συγγραφείς μεγάλου επίπεδου, όπως ο Άγγελος Σακέτος, καθηγητές πανεπιστημίων. Είναι το εκείνο το επίμαχο εδάφιο, και στη συνέχεια πολλοί ερευνητές, και ο Παναγιώτης του Λάτσου Έμινσος, το είχε πριν από δεκαετίες, το είχε βάλει στο βιβλίο του, από τις αρχές του 90. Εκείνο το εδάφιο που λέει ότι τον συνάντησαν Έλληνες στον Χριστό, και ο Χριστός είπε μετά όλες εκείνες τις απίστευτες
ατάκες, τα πω μέσα σε εισαγωγικά, περί του ελληνικού πνεύματος. Και μάλιστα υπάρχει και το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου με γενικό τίτλο «Περί της ελληνικής φιλοσοφίας ως προπαιδεία στο χριστιανισμό», που ο Άγιος Νεκτάριος μιλά για την αναγκαιότητα τα νέα παιδιά κυρίως να μάθουν πρώτα την ελληνική φιλοσοφία, να εντρυφήσουν στα μεγάλα πνεύματα για να βρουν, λέει, το Θεό μετά. Και μιλά για την ελληνική γλώσσα και την αναγκαιότητα γνώσης των Ελλήνων φιλοσόφων και λέει ότι χαρακτηρίζει την ελληνική φιλοσοφία ως προπαιδεία στο χριστιανισμό, ως τα μάτια, λέει, στο σώμα της ανθρωπότητας για να βρει τον αληθινό Θεό μετά. Και το έχει αυτό το εδάφιο μέσα για τους Έλληνες, που λέει ο Χριστός: «Ελήλθεν η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, ελάς γάρ μόνοι ανθρωπογονή, φυτών ουράνιο και βλάστημα θείο, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμη». Είναι συγκλονιστικά, ναι, αυτά. Είναι έκδηλη. Τελείως βασιλεία. Ναι. Είναι έτσι. Πολύ έντονη η αγάπη του Χριστού για οτιδήποτε ελληνικό. Για οτιδήποτε ελληνικό. Μάλιστα, με έχουν πληροφορήσει ότι στα απόκριφα Ευαγγέλια είχε αναφερθεί κάποια στιγμή ο Χριστός και είχε πει ότι εμένα, λέει, μπορείτε να με βρίσετε. Είχε πει στους μαθητές του: «Δεν έχετε δικαίωμα όμως να βρίσετε το φάρο του φωτός, που είναι η Ελλάς». Ναι. Τόσο μεγάλη αγάπη είχε για την Ελλάδα. Και τόσο μεγάλη, έτσι, εκτίμηση. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν τον επισκέφθηκαν οι Έλληνες και ήρθαν οι Απόστολοι να τον ενημερώσουν, οι μαθητές του, ότι τον έχουν επισκεφθεί οι Έλληνες, είπε: «Έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου τώρα». Και κάπου εκεί κόβεται το τι συζητήθηκε στη συζήτηση με τους Έλληνες, κάτι το οποίο μας οδηγεί στο να υποθέσουμε, σχεδόν να είμαστε σίγουροι, ότι δυστυχώς έχουν αφαιρεθεί κάποια εδάφια από τα Ιερά Βιβλία. Ότι αυτό συνεπάγεται. Γιατί όμως αφαιρέθηκε το εδάφιο για τους Έλληνες? Τι συζήτησε ο Χριστός με τους Έλληνες? Ναι. Το οποίο κάποιοι δεν θέλουν να το μάθουμε εμείς. Είναι συγκλονιστικό αυτό ως κεφάλαιο. Επίσης, κάτι άλλο απίστευτο και είχε γίνει τώρα και με τον Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Ο Βελόπουλος είχε δίκιο όμως, δεν είμαι στην Ελληνική Λύση, αλλά το έχουν πάρει και λένε διάφοροι άσχετοι διάφορα. Οι καθηγητές πανεπιστημίου πριν από πολλά χρόνια, και αυτό το είχε εντάξει στο βιβλίο του ο κορυφαίος, νομίζω έχει φύγει από τη ζωή, ο Άγγελος Σακέτος, συγγραφέας, «Ελληνισμός, Χριστιανισμός», ένα τούβλο μιλάμε, ένα φοβερό βιβλίο με επιστημονικές γραμματείες μέσα από καθηγητές πανεπιστημίου. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία είχαν υποστηρίξει, επαναλαμβάνω, ο καθηγητής πανεπιστημίου, ότι ο Χριστός υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να έγραψε. Γιατί η παράδοση λέει ότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Χριστός μίλησε ελληνικά, ραμαϊκά, μιλούσαν ελληνικά, ραμαϊκά, εβραϊκά εκεί, και ότι μόνο είχε μιλήσει. Και όμως αποκάλυψαν πολλοί, και τα έχει εντάξει ο Άγγελος Σακέτος αυτό στην ερευνά του, πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου είχαν αποκαλύψει και διερευνούσαν το ζήτημα, ότι ένας τοπικός έπαρχος, ο Αύγαρος, στην ευρύτερη περιοχή που είχε περπατήσει ο Χριστός, είχε άρρωστη κόρη και είχε μάθει για τον Χριστό, και μέσα στην απελπισία του, γιατί η κόρη του χειροτέρευε, αν και δεν πίστευε τόσο πολύ αυτός, λέει: «Ας δοκιμάσω», λέει, «και αυτό, αφού λένε ότι είναι Θεός ή ότι είναι χαρισματικός, μπας και την κάνει καλά». Και του έστειλε επιστολή και λέει ο Χριστός του απάντησε, και μάλιστα λέγεται ότι του απάντησε στα ελληνικά. Και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην έρευνα που σχετίζεται με την ιστορικότητα του Ιησού για να επιχειρηματολογήσει κάποιος από αυτού. Οπότε, ναι. Το ξέρεις και εσύ, Θάνο, αυτό. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό, είναι μεγάλο κεφάλαιο, ναι. Που αυτοί που είναι άσχετοι βέβαια λένε διάφορα, και συμπαρασύρει το Βελόπουλο αυτό, που ο Βελόπουλος σε αυτό είχε δίκιο. Βέβαια και αυτός δεν ξέρω αν το ξέρει περισσότερο επί του θέματος. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα το πολιτικό κομμάτι, ούτε υποστηρίζω κανένα κόμμα. Απλώς το λέω καθαρά πάνω στην έρευνα του θέματος, έτσι. Ναι, βέβαια, και μην ξεχράψουμε ότι η λέξη «Ναζωραίος» σημαίνει «ο ξένος». Αυτό σημαίνει η λέξη «Ναζωραίος». Επίσης, ότι η Γαλιλαία ήταν ελληνική παροικία και οι περισσότεροι μαθητές του Χριστού είχαν ελληνικά ονόματα.
Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, ναι. Είναι λίγο περίεργα, Βασίλη. Και σίγουρα δεν τα έχουμε μάθει όλα όσον αφορά το Χριστό. Σίγουρα δεν τα έχουμε μάθει όλα. Μας έχουν αποκρύψει πράγματα, πολλά. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα τελικά. Αυτό διαφαίνεται. Δεν έχουμε πλήρη γνώση. Από εκεί πέρα όμως, βλέποντας έτσι τον βίο κάποιων Άγιων ασκητών, οι οποίοι ακόμα και στις μέρες μας μίλησαν για τον Χριστό και έχουμε δει, ας πούμε, τι έπραξαν αυτοί οι ασκητές. Να αναφέρω, ας πούμε, τον Άγιο Σύφων Ησυχαστή, τον Άγιο Παΐσιο, τον Όσιο Εφραίμ της Αριζόνας, που σηκώθηκε, έφυγε από εδώ πέρα και έφτιαξε 20 μοναστήρια στην Αμερική από το πουθενά, ακόμα και μέσα στην έρημο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, οι οποίοι είχαν φτάσει πολύ ψηλό πνευματικό επίπεδο και έχουν κάνει και θαύματα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν θεραπεύσει ανθρώπους, έχουν κάνει διαφορά από ανίατες ασθένειες. Όλοι αυτοί μιλούσαν για τον Χριστό. Όλοι αυτοί μιλούσαν για τον Χριστό και για την Παναγία μας. Οπότε, έτσι, αυτοί που έχουν να πούνε τα αντίθετα για τον Χριστό και που τον πολεμούν συνέχεια, πιστεύω ότι ή δεν έχουν μελετήσει σωστά κάποια πράγματα, είτε απλά το πρόβλημά τους είναι μόνο ο Χριστός και τίποτα άλλο. Ναι. Για τους δικούς τους λόγους όμως. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θάνο, γενικότερα τώρα τι βλέπεις για μετά το Πάσχα όμως. Έχουμε και τις ευρωεκλογές. Και γενικότερα βλέπεις ότι οι Έλληνες έρχονται κοντά στον Χριστό ή απομακρύνονται. Τι εισπράττεις? Πιστεύω, Βασίλη, ότι επειδή η Ελλάδα από το 2010 τουλάχιστον και μετά έχει δεχθεί πάρα πολλά χτυπήματα, ο ελληνικός λαός δηλαδή έχει δεχθεί πάρα πολλά χτυπήματα από το 2010 και μετά, πιστεύω ότι πλέον ψάχνουν πολλοί άνθρωποι, ψάχνουν να βρουν κάπου ένα στήριγμα, μία αλήθεια. Και πιστεύω ότι έχει γυρίσει έτσι πολλοίς κόσμος κοντά στον Χριστό. Έτσι πιστεύω. Αυτό βλέπω. Και θα γυρίσει ακόμα περισσότερος όταν θα αρχίσουν να εξελίσσονται και τα υπόλοιπα γεγονότα, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Έτσι πιστεύω, Βασίλη. Ότι θα έρθει η ώρα που θα σε πιάνουν στον δρόμο και θα, από το χέρι, και θα σου ζητάνε να τους μιλήσεις για τον Χριστό. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λοιπόν. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Εν τω μεταξύ, σειρά την ξαναβάζει το Μέγκα του Αγίου Παΐσιου, κάνει θράψη, έτσι. Έβαλε τα προηγούμενα επεισόδια, από τον πρώτο κύκλο όμως. Δυστυχώς δεν έβαλε το δεύτερο κύκλο. Α, εγώ δεν την έχω δει, εγώ δεν την έχω δει καθόλου. Δεν πρόλαβα να την δω. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Όπως θέλω να δω και με το Σερβετάλι τον Άγιο Νεκτάριο, ούτε αυτό έχω δει. Ναι, πρέπει να τα δεις και τα δύο λοιπόν. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά και τα δύο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ο δεύτερος κύκλος είναι πιο σημαντικός από τον πρώτο, θα έλεγα, και κακώς δεν έχει παιχτεί μέχρι τώρα, έτσι θα ήθελα να περάσω μέσω εκπομπής σου ένα μήνυμα στον κύριο Μαρινάκη, που είναι ιδιοκτήτης του Μέγκα. Ναι. Να του δώσω τα εύσημά μου που έπαιξε τον πρώτο κύκλο στο κανάλι του. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε. Και εύχομαι να τον φωτίσει ο Θεός και να παίξει και το δεύτερο κύκλο, το οποίο θα είναι μεγάλη ευλογία και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Για τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει ο ίδιος η οικογένειά του, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία να παίξει το δεύτερο κύκλο στο κανάλι του. Να ολοκληρωθεί δηλαδή η σειρά του Αγίου Παϊσίου. Πραγματικά έτσι θα ήθελα έτσι μια έκκληση να κάνω στον κύριο Μαρινάκη να παιχτεί ο δεύτερος κύκλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχει
Από όσο γνωρίζω, πολύ δυνατές πληροφορίες για το κοινό, για τον ελληνικό λαό, ο δεύτερος κύκλος της σειράς. Τα οποία πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Πρέπει να τα γνωρίζει. Αυτά πιστεύω, Βασίλη. Τώρα ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, μιας που ανοίξαμε αυτό περί της ιστορικότητας και ιστορικών δεδομένων για την παρουσία του Χριστού και τα σχετικά, είναι αυτό με τις ελληνικές πόλεις στην περιοχή του Χριστού, δηλαδή η Ναζαρέτ, Γαλιλαία, όλα εκεί ήταν ελληνικά, είχαμε ελληνικές πόλεις. Είναι Όλη η τεράστιο, περιοχή είναι τεράστιο αυτό το κεφάλαιο. Βασίλη, όλη η περιοχή από πάνω από τον Εύξεινο Πόντο, Καπαδοκία και κάτω, όλη η Μικρά Ασία, τα παράλια όλα μέχρι τη Λιβύη, δηλαδή κάτω Άγιοι Τόποι, Αίγυπτος, Λιβύη, όλα αυτά ήταν ελληνικές παροικίες. Και από πάνω Σικελία, μετά τα νησιά κτλ., Μασαλία, όλα αυτά ήταν ελληνικές παροικίες. Παντού υπήρχαν Έλληνες, γιατί οι Έλληνες ασχολούνται με το εμπόριο και με την αυσιπλοεία. Οπότε παντού, σε όλα τα παράλια της Μεσογείου, υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Εκδιώχθηκε, βάναυσα ο Ελληνισμός και από τη Μικρά Ασία και από τον Εύξεινο Πόντο και από τους Αγίους Τόπους εκεί πέρα, τη Γαλιλαία, εκεί που γεννήθηκε και ο Χριστός. Εκδιώχθηκε, βάναυσα ο Ελληνισμός, Βασίλη, από το παράλια της Μεσογείου. Δηλαδή, έχουν συμβεί πάρα πολλά εγκλήματα εναντίον του ελληνισμού. Και δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία αυτά τα εγκλήματα, νομίζω ότι ήταν συντονισμένα. Πιστεύω ότι επειδή το σύμπαν που ζούμε, οτιδήποτε καλό ή κακό επιστρέφεται πίσω, και επειδή ο ελληνισμός έχει χτυπηθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα ξημερώσει μια καλή μέρα για τον ελληνισμό μετά από τα γεγονότα που έρχονται, τα σημαντικά. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι δικαιούται ο ελληνισμός να ζήσει πάλι έτσι κάποια πράγματα όμορφα. Δικαιούται. Γιατί έχει χτυπηθεί πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ βάναυσα από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Και πιστεύω ότι δεν τυχαίο ότι και οι προφητείες των Αγίων της Ορθοδοξίας μιλάνε για την αναλαμπή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Δεν τυχαίο. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε λίγο πριν τη Σταύρωση της Ελλάδος, οπότε αυτό θα είναι ένα καλό σημάδι τελικά, γιατί μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Είναι νομοτέλειο αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Οδύσσια της Ελλάδος τελειώνει. Απλά θα τελειώσει πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Δικαιούται δηλαδή ο ελληνισμός να ζήσει καλύτερες μέρες. Δικαιούται. Και αυτό που μας έχουν πει τουλάχιστον οι Άγιοι Γέροντες της Ορθοδοξίας είναι ότι ο Χριστός θα διασώσει την Ελλάδα. Είχαν προφητεύσει την κατάσταση, την πνευματική, τη χαμηλή που θα έχουμε αυτή την περίοδο του χρόνου, ότι θα είμαστε πάρα πολύ χαμηλοί πνευματικά και ότι θα σωθούμε μόνο και μόνο για την ιστορία μας, αλλά και για τους Άγιους και τους Ήρωες που είναι θαμμένοι κάτω από την Ιερή Ελληνική Γη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα διασωθεί η Ελλάδα, η οποία έχει μια αποστολή να επαναευαγγελίσει, να φωτίσει ξανά όλη την ανθρωπότητα. Γιατί η λέξη Έλληνας, όπως είπαμε, σημαίνει ο φωτοδότης, είναι τίτλος τιμής και δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι ελληνόφωνος ή γράφει ελληνικά, όπως βλέπω διαφόρους να γράφουν ελληνικά, δεν σημαίνει ότι είναι Έλληνες όλοι αυτοί. Ο Έλληνας είναι τίτλος τιμής. Μπορεί και κάποιος Αργεντίνος να είναι Έλληνας στην ψυχή, να είναι φωτοδότης δηλαδή. Ο Έλληνας σημαίνει ο φωτοδότης. Άρα η αποστολή της Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί μετά τα γεγονότα τα μεγάλα που έρχονται παγκοσμίως και που πλέον όποιος δεν το βλέπει, τι να πω, είναι τυφλός. Δηλαδή όποιος, είναι όπως όταν βλέπεις, Βασίλη, να έρχονται τα σύννεφα και να ακούς τους πρώτους κεραυνούς, ας πούμε, τις πρώτες αστραπές. Ναι.
Και μετά ξεκινάει η καταιγίδα. Βλέπεις κεραυνούς και ξεκινάει η καταιγίδα. Τώρα είμαστε στα σύννεφα. Όποιος δεν μπορεί να δει τα σύννεφα της καταιγίδας που έρχεται, τι να πω, μάλλον θέλει τυφλή, δεν θέλει να δει. Δηλαδή είναι δικό του προσωπικό ζήτημα. Μετά την καταιγίδα όμως που έρχεται, θα ακολουθήσει μια θεϊκή λιακάδα και για τον ελληνισμό. Αυτή είναι η επιποίθηση δική μου και βασίζομαι σε αυτά που έχουν πει αγιασμένες μορφές της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε, Θάνο, σιγά σιγά. Ένα σχόλιο για τον επίλογο, αν θες. Τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πίστη. Με την πίστη μετακινούνται βουνά, λέγανε οι προγονείς μας, στην αρχαία Ελλάδα, και είχαν δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της πίστης, της αληθινής πίστης. Αν έχουμε πίστη, πιστεύω ότι στο Θεό, πιστεύω ότι έρχονται καλά γεγονότα να μας συναντήσουν στο βάθος του χρόνου. Όχι άμεσα, αλλά θα έρθουν πολύ, πολύ καλά γεγονότα για τον ελληνισμό. Αλλά πρέπει να έχουμε πίστη. Μάλιστα. Απλώνει την πίστη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της πίστης, Βασίλη. Θάνο, ολοκληρώνουμε. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση με υγεία και Ανάσταση όχι μόνο σε εμάς, αλλά Ανάσταση και στην πατρίδα μας. Μακάρι. Ανάσταση Θάνο, και σε ευχαριστώ. Είμαστε σε επαφή. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε. Ήταν ο Θάνος Αναστασίου. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικά το όσα θίξαμε γενικότερα και για τα ιστορικά δεδομένα εκείνης της εποχής. Άγνωστες πτυχές που ο περισσότερος κόσμος δεν τα ξέρει. Και ξανά να πω σε όλους, καλή Ανάσταση. Και αύριο πρώτο Θεός θα έχουμε εκπομπές αρκετά πιο νωρίς σε σχέση με την προετοιμασία που θα έχουμε όλοι για να κάνουμε Ανάσταση. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και τα ξαναλέμε. Καλό ξημέρωμα.